Το να μπορεί να τα γράφει στα. <coughs> δεν είναι εύκολο. Είναι μια τέχνη. Μάλιστα, το να ξέρει ποια να γράφει και ποια όχι είναι μια ευγενή τέχνη. Ωστόσο, μπορεί να είναι αρκετά λυτρωτικό και βοηθητικό στη ζωή σου. Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για τα βασικά σημεία που κράτησα από το βιβλίο Η Ευγενή Τέχνη του να τα γράφει όλα στα. <coughs> του Mark Manson. χορηγός του σημερινού μαθήματο είναι το Ovril.com, ο μεγαλύτερος κατάλογο audiobooks στα ελληνικά, αλλά θα πούμε περισσότερα γι' αυτό παρακάτω. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σα, ο Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητη στην Επικοινωνία. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του online και offline με απλό τρόπο. Πριν ξεκινήσω και μπούμε στα βασικά μαθήματα του βιβλίου, θα ήθελα να μου γράψει στα σχόλια αν εσύ το έχει διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο και αν ναι. Ποιο είναι ένα πράγμα που κράτησε διαβάζοντα αυτό το βιβλίο. Πριν χρόνια είχε γίνει μια έρευνα όπου είδαν του πιο πετυχημένου ανθρώπου σε όλο τον κόσμο και είδαν ποια χαρακτηριστικά έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Οι οποίοι είχαν πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά υπήρχαν τρία χαρακτηριστικά που ήταν κοινά σε όλου αυτού του ανθρώπου. Το ένα χαρακτηριστικό ήταν ότι αγαπούσαν υπερβολικά αυτό που έκαναν. Το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν ότι ήταν απαλλαγμένοι από το αποτέλεσμα. Και το τρίτο χαρακτηριστικό ήταν ότι ήταν απαλλαγμένοι από την καλή και την κακή γνώμη των άλλων. Με άλλα λόγια, αυτοί οι άνθρωποι είχαν αναπτυγμένη την ικανότητα να ξέρουν ποια πράγματα θα γράψουν στα. <coughs> και αυτό με οδηγεί στο πρώτο μάθημα, το οποίο είναι να επιλέγει προσεκτικά για ποια πράγματα θα νοιάζεσαι. Choose your facts, όπω λέει ο Μαρκ Μάνσον. Το μήνυμα του Μάνσον είναι αρκετά απλό σταμάτα να δίνεις σημασία, σταμάτα να νοιάζεσαι τόσο πολύ για τα πάντα και άρχισε να σε νοιάζει μόνο ή κυρίως για τα πράγματα που είναι σημαντικά για σένα, για αυτά που έχουν πραγματικά σημασία. Ενθαρρύνει τους αναγνώστες να είναι επιλεκτικοί σε ό,τι τους ενδιαφέρει και να μην σπαταλούν την ενέργειά τους και την προσοχή τους σε πράγματα που δεν τους δίνουν χαρά ή ικανοποίηση. Βασικά, να σταματήσουν να ανησυχούν για μικροπράγματα, να επικεντρώνονται σε μικροπράγματα και να δουν τη μεγάλη, την ευρύτερη εικόνα. Για παράδειγμα, έρχεται ο εργοδότη σου και σου δίνει feedback, ανατροφοδότηση, τη γνώμη του τέλο πάντων και κάποιε ιδέε που μπορεί να βελτιώσει, πράγματα που μπορεί να κάνει για τη δουλειά που έχει κάνει σε ένα project. Εδώ πέρα λοιπόν μπορεί να επιλέξει να λάβει υπόψη σου τη γνώμη του, το feedback που σου έδωσε και όντω να κάνει κάποιε αλλαγέ και να βελτιώσει ή να τροποποιήσει τη δουλειά που έχει κάνει στο συγκεκριμένο project. Ή μπορεί να επιλέξει να μην δώσει σημασία γιατί θεωρεί ότι η γνώμη του δεν είναι σωστή ή απλώ διαφωνεί. Από την άλλη, α πούμε ότι κρολάρει στα social media και πέφτει πάνω στο προφίλ ενό παλιού σου φίλου από το σχολείο και βλέπει στα social media που δημοσιεύει για την τέλεια δουλειά του, την τέλεια ζωή του, την τέλεια γυναίκα του, τα τέλεια παιδιά του. Και αυτό μπορεί να σε κάνει να νιώθει κάποια ζήλια, κάποια μικρή ζήλια ή κάποια ανεπάρκεια. Και έτσι αρχίζει να ασχολείσαι όλο και περισσότερο με τη ζωή του και να τη συγκρίνει με τη δική σου, αλλά στην πραγματικότητα η δική του ζωή δεν έχει καμία σχέση με τη δική σου, πρώτον, και δεύτερον, η εικόνα που παρουσιάζει στα social media δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Οπότε, οποιαδήποτε σύγκριση δεν έχει κανένα νόημα και έτσι εσύ παταλάς το χρόνο σου και την ενέργειά σου σε κάτι που δεν έχει σημασία. Έτσι, το μάθημα εδώ είναι να είσαι προσεκτικό με το τι σε απασχολεί και να βεβαιωθεί ότι δίνει το χρόνο σου, την προσοχή σου και την ενέργειά σου σε κάτι που αξίζει. Όλοι μα έχουμε έναν ορισμένο αριθμό φαξ που μπορούμε να δώσουμε. Δηλαδή, έχουμε έναν ορισμένο αριθμό πραγμάτων για τα οποία μπορούμε να νοιαστούμε πραγματικά. Οπότε, μη σπαταλά τα πράγματα για τα οποία έχουν σημασία και σου δίνουν χαρά και ικανοποίηση. Το δεύτερο μάθημα είναι να αγκαλιάσει την αποτυχία, και αυτό είναι κάτι που με άγγιξε πραγματικά. Ο Μαρκ Μάσον υποστηρίζει ότι η αποτυχία είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι τη ανάπτυξη και ότι πρέπει να την αγκαλιάζουμε, όχι να την φοβόμαστε. Προκαλεί του αναγνώστε να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση του με την αποτυχία και να τη δουν ω ένα απαραίτητο βήμα στο δρόμο του για την επιτυχία. Και για να είμαστε ειλικρινεί, ποιο δεν έχει αποτύχει σε κάτι στην ζωή του. Οπότε, γιατί να μην την αγκαλιάσουμε και να μην μάθουμε κάτι από αυτήν. Μάλιστα, δε την αποτυχία ω μία νίκη. Σημαίνει ότι έκανε κάτι. Σημαίνει ότι καταπολέμησε την αδράνεια. Σημαίνει ότι έχει μπροστά σου μια πολύ καλή ευκαιρία να μάθει κάτι. Να μάθει τι δεν δούλεψε. Όπω είπε ο Έντισον, όταν τον ρώτησαν πώ ένιωθε που απέτυχε 10.000 φορέ στην προσπάθειά του να ανακαλύψει τον ηλεκτρικό λαμπτήρα, είπε ότι δεν απέτυχα 10.000 φορέ, αλλά βρήκα 10.000 τρόπου που δεν δουλεύει. Οπότε επαναπροσδιορίσε τη σχέση σου με την αποτυχία. Αυτό είναι το δεύτερο μάθημα. Στο τέλο του μαθήματο θα μοιραστώ μαζί σου ένα έξτρα μάθημα, κάτι έξτρα που κράτησα, που είναι το αγαπημένο μου από όλο το βιβλίο. Πριν συνεχίσω με το τρίτο μάθημα, θέλω να σου μιλήσω για τον χορηγό του σημερινού βίντεο, το overreel.com. Πλέον μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε εκατοντάδε best seller audiobooks, δημοφιλή quick learns και διασκεδαστικά quizzes. Μπορεί να ακούσει τα αγαπημένα σου audiobooks ξανά και ξανά, ακόμα και εκτό σύνδεση. Άκου το βιβλίο για το οποίο μιλάω σήμερα, που είναι η ευγενή τέχνη του να τα γράφει όλα στα του Mark Manson, με έκπτωση 15% αν χρησιμοποιήσει τον κωδικό Greek Coach. Επίση, μπορείς να αποκτήσει 15% έκπτωση από την ετήσια συνδρομή. Μπες στο ovril.com, κάνε δωρεάν εγγραφή για 14 μέρε και, αν αποφασίσει να κλείσει την ετήσια συνδρομή, βάλει τον κωδικό Greek Coach για να την αποκτήσει με 15% έκπτωση. Η ακρόαση audiobooks ήταν και είναι ένα βασικό τρόπο που λαμβάνω εκπαίδευση, γνώσει και ψυχαγωγία εδώ και 20 χρόνια. Τόσα χρόνια το έκανα με βιβλία στα αγγλικά, τώρα με την Ovril. Μπορεί να έχει πρόσβαση σε best seller βιβλία και στα ελληνικά. Μάθημα 3. Ανάλαβε την ευθύνη για τη ζωή σου. Αυτό το μάθημα έχει να κάνει με το να αναλαμβάνει την ευθύνη για τα πράγματα για τα οποία όντω είσαι υπεύθυνο. Ο Μάνσον προτρέπει του αναγνώστε να σταματήσουν να παριστάνουν το θύμα και να αναλάβουν την ευθύνη για τη ζωή του. Υποστηρίζει ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα όσα μα συμβαίνουν στη ζωή μα, αλλά σίγουρα μπορούμε να ελέγξουμε το πώ αντιδράμε, πώ ανταποκρινόμαστε σε αυτά. Όπω είχε πει και ο Jim Rohn, δεν έχει να κάνει με τον αέρα που φυσάει, αλλά με το πώ θα βάλει τα πανιά σου. Έτσι, αν θέλει να έχει μια πιο ευτυχισμένη και ολοκληρωμένη ζωή, ανάλαβε την ευθύνη για τι πράξει σου και κάνε τι αλλαγέ που χρειάζεται να κάνει. Το τέταρτο μάθημα είναι να σταματήσει να προσπαθεί να είσαι ευτυχισμένο όλη την ώρα. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται αντιφατικό, αλλά δώσω μια στιγμή, θα σου εξηγήσω. Ο Μάνσον υποστηρίζει ότι η κοινωνία μα σήμερα έχει μια αιμονή με την ευτυχία. Και αυτή η αιμονή είναι που τελικά μα κάνει πιο δυστυχισμένου ενθαρρύνει του αναγνώστε να αγκαλιάσουν όλο το φάσμα των συναισθημάτων, ακόμη και τα αρνητικά, και να τα δουν ω απαραίτητο μέρο τη ανθρώπινη εμπειρία. Σταμάτα λοιπόν να προσπαθεί να είσαι συνέχεια ευτυχισμένο και άρχισε να αγκαλιάζει τα σκαμπανεβάσματα τη ζωή σου. Και αυτό λοιπόν ήταν το τέταρτο μάθημα, το έξτρα μάθημα που θα σου πω, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια του βιβλίου, λέει το εξή. Η επιθυμία για περισσότερε θετικέ εμπειρίε είναι από μόνη τη μία αρνητική εμπειρία. Και παραδόξω, η αποδοχή τη αρνητική εμπειρία κάποιου είναι μια θετική εμπειρία. Είναι αυτό που ο φιλόσοφο Alan Watts συνήθιζε να λέει ω ο αντίστροφο νόμο. Η ιδέα ότι όσο περισσότερο συνεχώ επιδιώκεις να αισθάνεσαι καλύτερα, τόσο λιγότερα ικανοποιημένο γίνεσαι. Γιατί? Γιατί η επιδίωξη κάποιου πράγματο ουσιαστικά τι κάνει, ενισχύει την πεποίθηση και την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα σου λείπει. Αυτή ήταν η κριτική μου και τα κύρια μαθήματα από το βιβλίο του Μαρκ Μάνσον, η ευγενή τέχνη του να τα γράφει όλα στα. Πρόκειται για ένα αστείο, προκλητικό και γεμάτο ενδιαφέρουσε ιδέε βιβλίο που προκαλεί του αναγνώστε να επαναξιολογήσουν τι προτεραιότητέ του και να αγκαλιάσουν μια πιο αυθεντική γεμάτη ζωή. Είτε βιώνει άγχο, κατάθλιψη ή απλώ μια γενική τρέλα τη ζωή, το μήνυμα του Μάνσον σίγουρα θα σε αγγίξει. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή, πατώντα το κόκκινο κουμπί, το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει τι Ανεβάζω ένα βίντεο κάθε εβδομάδα περίπου. Αν θέλει να αποκτήσει αυτό το βιβλίο σε audiobook, μπε στο overall.com και με τον κωδικό Greek Coach, το οποίο θα το βάλει όταν πα στο καλάθι, θα το βρει με 15% έκπτωση. Θα βρει το link και στην περιγραφή κάτω το βίντεο. Μάθε τι να γράφει και τι όχι στα. <coughs> Είμαι ο και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρεις το link στην περιγραφή.